Γεια! Στο βίντεο αυτό θα φτιάξουμε μία αφρικανική μάσκα. Η μάσκα αυτή έχει βασιστεί στις μάσκες που δείξαμε στο προηγούμενο βίντεο. Θα είναι από χαρτόνι, διάστασης 35-50 και τα υλικά που θα χρειαστούμε θα είναι κόλλα, κοπίδι και ψαρίδι, μορύβι και γόμα και δύο σπάγκια. Τα βήματα έχουν ως εξής. Το πρώτο βήμα είναι αυτό. Σχεδιάζουμε στο περίπου το σχήμα της μάσκας μας, με το μορύβι μας πάνω στο χαρτόνι. Θα σχεδιάσουμε όλα τα κομμάτια τα οποία θα μας χρειαστούν στην πορεία. Οπότε, εάν δεν μας χωρέσει το χαρτόνι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ένα δεύτερο. Τα κομμάτια είναι τα εξής. Έχουμε το πρώτο, είναι το βασικό κομμάτι της μάσκας μας, το πρόσωπο. Και δίπλα θέλουμε άλλο ένα κομμάτι που είναι το ίδιο, χωρίς όμως τα κερατάκια. Από εκεί και πέρα θέλουμε 3 ορθογώνια για το στόμα, 3 κυκλάκια για τα μάτια και τα μάγουλα . Θέλουμε 3 μεγάλα ορθογώνια στο μήκος του προσώπου για το μέτωπο και θέλουμε 3 τρίγωνα για τη μύτη. Αυτά θα είναι όλα τα κομμάτια μας. Ξεκινάμε και κόβουμε τα κομμάτια μας με το ψαρίδι. Τα κόβουμε προσεκτικά και δείχνουμε ιδιαίτερη προσοχή στα κυκλάκια, γιατί ξέρουμε ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Ξεκινάμε και κόβουμε πρώτα τα μεγάλα κομμάτια. Όπου δυσκολευόμαστε, χρησιμοποιούμε το κοπίδι μας. Έχουμε κόψει λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο όλα μας τα κομμάτια. Το επόμενο βήμα είναι να φέρουμε το σπάγκο. Παίρνουμε το σπάγκο, έχουμε εδώ 2 ειδών σπάγκους. Θέλουμε να κόψουμε μικρά κομματάκια για να δημιουργήσουμε τριχούλες για τη μάσκα μας. Θα κόψουμε όσο πιο πολλά μπορούμε για να γεμίσουμε το κάτω μέρος της μάσκας μας. Έχουμε λοιπόν τα κομμάτια του σπάγκου, τα οποία θα τα κολλήσουμε στη βάση μας, η οποία είναι το χαρτόνι με τα κερατάκια. Τι θα κάνουμε? Θα ρίξουμε κόλλα αρκετή στο χαρτόνι και θα αρχίσουμε να απλώνουμε όσο περισσότερα κομμάτια μπορούμε εκεί που έχουμε ρίξει την κόλλα. Μπορούμε να τα ανακατέψουμε κιόλας και να ρίξουμε
με τυχαίους σχηματισμούς για να παίξουμε με τους σχηματισμούς που θέλουμε. Δεν μας ενοχλεί καθόλου. Αφού στεγνώσει, παίρνουμε το άλλο κομμάτι και το κολλάμε από πάνω και σε αυτό θα δημιουργήσουμε το πρόσωπό μας. Ρίχνουμε λοιπόν κόλλα στη βάση. Και κολλάμε το κομμάτι. Αφού στεγνώσει, θα σχεδιάσουμε με μολύβι το πρόσωπο της μάσκας μας. Θα δούμε δηλαδή πού θα βάλουμε τα χαρακτηριστικά. Θα κάνουμε μία γραμμή για το μέτωπο, ένα τρίγωνο για τη μύτη, ένα ορθογώνιο για το στόμα, δύο κύκλους για τα μάτια και δύο κύκλους για τα μάγουλα. Σε αυτό το σημείο θα κολλήσουμε τα κομμάτια μας πάνω στη μάσκα. Μπορούμε όμως με τα κομμάτια μας να παίξουμε με διάφορους τρόπους. Μπορούμε, ας πούμε, να βγάλουμε διαφορετικές υφές ξεκολλώντας τη μία μεριά του κομματιού και έτσι να δημιουργήσουμε αυτή την κυματοειδή μορφή. Αυτό που θα κάνουμε είναι να κολλήσουμε τα ίδια κομμάτια μεταξύ τους για να δημιουργήσουμε κάποιον όγκο στη μάσκα μας. Οπότε, για παράδειγμα, κολλάμε τα κομμάτια του στόματος και μετά ερχόμαστε και το κολλάμε στο σημείο που έχουμε σχεδιάσει το στόμα. Κατά τον ίδιο τρόπο θα κινηθούμε και για τα υπόλοιπα κομμάτια. Η μάσκα μας είναι έτοιμη. Σε αυτή τη μάσκα μπορούμε να βάλουμε εμείς ό,τι χρώματα θέλουμε ή οποιοδήποτε άλλο διακοσμητικό στοιχείο. Οτιδήποτε βρούμε στο σπίτι μας δηλαδή. Με διαφορετικούς τρόπους και διαφορετικά σχήματα μπορούμε να φτιάξουμε από τη φαντασία μας οποιαδήποτε μάσκα θέλουμε ή οποιαδήποτε μάσκα μπορούμε να βρούμε σε φωτογραφία.